Σας καλωσορίζω στη σημαντική αυτήν εκδήλωση όπου οι Λατίνοι ζωγράφοι παρουσιάζουν τα έργα τους. Με τη σημαντική στήριξη σας, κύριε Δήμαρχος, η ιδέα την οργάνωση της έκθεσης πραγματοποιείται σήμερα εδώ στην πύλη Αμοχώς του, που είναι ένα συμβολικό μνημείο στην ιστορία των Λατίνων. Κύριος στόχος της έκθεσης είναι να δώσει την ευκαιρία στους Λατίνους ζωγράφους να αναδείξουν την προσφορά τους στην τέχνη και στην κουλτούρα της Κύπρου. Αγαπητοί φίλοι, επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι είμαστε σε συνεχή επαφή με την κυρία Δήμαρχο Λευκωσίας για την επίτευξη του στόχου που έθεσα ως προς την εξέβρεση μόνιμου εκθεσιακού χώρου τόσο για Λατίνους ζωγράφους όσο για θέματα της ιστορίας των Λατίνων. Ευχαριστώ τους ζωγράφους για τη συμμετοχή τους στην έκθεση, καθώς επίσης και εσάς που παρευρίσκεστε απόψε κοντά μας. Ευχαριστώ επίσης τη Δήμαρχο Λευκωσίας και το προσωπικό του Δήμου Λευκωσίας για τη βοήθεια που μας προσφέρει σε αυτήν την εκδήλωση. Η τέχνη δεν χρειάζεται μετάφραση. Η τέχνη είναι εκείνη που υπερβαίνει τις εθνικές, τις θρησκευτικές, τις γλωσσικές διαφορές μεταξύ των λαών. Στην απόψινή έκθεση θα δείτε τέχνη που φέρνει μαζί ολόκληρο τον κόσμο. 12 ζωγράφοι, άλλοι Κύπροι, άλλοι που έχουν επιλέξει την Κύπρο ως χώρο κατοικίας τους, αλλά όλοι με ένα κοινό, μια κοινή ρίζα, Λατίνοι ζωγράφοι, εκθέτουν απόψε με διαφορετικές τεχνοτροπίες, διαφορετικά υλικά, διαφορετικά θέματα, αλλά με ένα κοινό. Την αγάπη όλων τους για τον τόπο τούτο, τον τόπο όπου είτε από τη γέννηση είτε εκ επιλογής έχουν κάνει πλέον πατρίδα τους. Allow me a few words in English. Just wanted to welcome you all to this exhibition. An idea that has its origins when with Mr. Mantovani we watched the documentary which is now projected in the next room. The documentary follows the presence of the Latin community in Cyprus for a number of centuries now. So we thought the documentary deals with the past and the present. But apart from monuments and buildings, what is important in a country are its people. That's how Mr. Mantovani came up with the idea of organizing an exhibition with works of painters of Latin origin. Θέλω να συγχαρώ όλους όσους βοήθησαν στο να γίνει αυτή η έκθεση πραγματικότητα. Έχω έναν παράπονο βέβαια από τον κύριο Μαντοβάνη και πρέπει να το πω εδώ δημοσίως, διότι αντιλαμβάνομαι ότι κάπου εκεί στις καρικατούρες ήμουν κι εγώ μέσα, αλλά φαίνεται λέει σου μήπως θυμώσει και μας βγάλει έξω, οπότε επιφυλάσσομαι να την δω την καρικατούρα έτσι σύντομα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μαντοβάνη, όλους όσους βοήθησαν στο να γίνει αυτή η έκθεση πραγματικότητα και να σας ευχαριστήσω όλους γιατί με τη συμμετοχή και με την παρουσία σας μας κάνατε να νιώθουμε ωραία για την πόλη μας και για την προοπτική της. Να είστε καλά. Thank you.